Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα η τηλεδιάσκεψή μας έχει θέμα την ψηφιακή πλατφόρμα Europeana και την παιδαγωγική αξιοποίησή της στο σχολείο μας, στην τάξη μας, έτσι ώστε να φέρουμε κοντά στους μαθητές μας την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας και όλης της Ευρώπης. Ακούτε τώρα καλύτερα? Όλα καλά. Ωραία. Οι στόχοι λοιπόν αυτής της τηλεκπαίδευσης είναι, για εσάς που παρακολουθείτε, να δούμε τι είναι η Europeana και τι συμπεριλαμβάνει, πώς μπορούμε να αναζητήσουμε το ψηφιοποιημένο υλικό της και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε παιδαγωγικά. Εγώ ονομάζομαι Θεοδώρα Γκένιου, είμαι εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας PY6 και ταυτόχρονα υπεύθυνη για την δράση της Europeana ως προς την εκπαίδευση στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το EUN, τον φορέα, τον οργανισμό, ο οποίος συνεργάζεται με 31 Υπουργεία Παιδείας σε όλη την Ευρώπη. Μαζί μου βρίσκεται μια ομάδα από 10 εκπαιδευτικούς που έχουν επιλεγεί με συγκεκριμένα κριτήρια, οι οποίοι είναι ο κύριος Ανδρέας Γαλανός, η κυρία Δέσποινα Κυριακάκη, η κυρία Κασοτάκη Ειρήνη, η κυρία Θεοδόρα Τζιαμπάζη, ο κύριος Ηρακλής Καραγιάννης, η κυρία Αγγελική Κουγιουρούκη, η κυρία Σιώτου Ειρήνη, η κυρία Μαρία Σκιαδέλη, η κυρία Δήμητρα Πουνάρα και η κυρία Φρίνη Μαραβελάκη, που συναποτελούν το user group της Europeana και δουλεύουν πάνω σε μαθησιακά, σε παιδαγωγικά σενάρια, αξιοποιώντας τους πόρους της. Ξεκινώντας λοιπόν, θα λέγαμε ότι η Europeana είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον πολιτισμό της Ευρώπης και συγκεντρώνει σε μια διαδικτυακή πύλη ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση σε όλους σε μια συνεχώς αυξανόμενη συλλογή ψηφιακών τεκμηρίων. Στόχος της είναι να συγκεντρώσει, να διαφυλάξει και να διαθέσει στο κοινό την πολιτιστική κληρονομιά που βρίσκεται σε μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχεία ανά την Ευρώπη. Αν δούμε κάποιους αριθμούς, μήπως μπορείτε να γράψετε στο chat box τι πιστεύετε ότι αφορά το 2008 σαν νούμερο. Είναι μια χρονολογία προφανώς, αλλά με τι σχετίζεται? Ακριβώς, η πλατφόρμα λοιπόν στήθηκε πριν από 10 χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτό το ψηφιακό αποθετήριο από το 2008 και φέτος γιορτάστηκαν τα 10 χρόνια, καθώς το 2018 ήταν το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς και στόχο είχε να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα, όσο γίνεται περισσότερα άτομα, να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν αυτή την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, ενισχύοντας την αίσθηση ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Ο πολιτισμός, λοιπόν, χτίζει γέφυρες. Και το σύνθημα αυτού του ευρωπαϊκού έτους ήταν ότι η κληρονομιά μας αφορά το παρελθόν, το οποίο συναντά το μέλλον. 58 συν. Τι πιστεύετε ότι είναι το 58 συν? Δεν είναι οι χώρες. Ακούγεται. Ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το δικό σας μικρόφωνο, κυρία Σταθούλη. 58 λοιπόν εκατομμύρια και περισσότερα είναι τα τεκμήρια
τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στη Europeana και αποτελούνται από βιβλία, χάρτες, χειρόγραφα, εφημερίδες, φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες, μουσικά έργα, ηχητικές εγγραφές, όλα οργανωμένα σε χρονολογικές και θεματικές περιηγήσεις. Ενώ 3.700 και περισσότεροι από αυτούς είναι τα ιδρύματα τα οποία συνεισφέρουν στον Ευρωπαϊκό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου με τα τεκμήρια τα οποία διαθέτουν. Για την Ελλάδα, ο Εθνικός Συσσωρευτής για την Europeana είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Το νούμερο 37 μπορείτε να μαντέψετε σε τι αναφέρεται. Πράγματι, 37 γλώσσες μιλά η Europeana αυτή τη στιγμή, ενώ διαθέτει περιεχόμενο από 43 χώρες. 20 εκατομμύρια και περισσότερα είναι τα τεκμήρια που είναι ανοιχτά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από τους χρήστες. Τα υπόλοιπα, όπως θα δούμε και αργότερα, έχουν κλειστό copyright και επομένως μπορούμε μεν να τα δούμε, αλλά όχι να τα επαναχρησιμοποιήσουμε. Ελληνικοί φορείς οι οποίοι συμμετέχουν και οι οποίοι συνεργάζονται με τη Europeana, χωρίς η λίστα αυτή που θα αναφέρω να είναι αναλυτική, είναι η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, η Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, το Μουσείο Μπενάκη, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης, το Αποθετήριο της Ζωφόρου του Παρθενώνα. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες των Δημόσιων Κεντρικών Βιβλιοθηκών Σερών, Λιβαδιάς και πολύ άλλοι φορείς. Η αποστολή λοιπόν της Europeana, αν και ήδη συζητήθηκε, είναι να μεταμορφώσει τον κόσμο μέσα από τον πολιτισμό και από την τέχνη. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί αυτή η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά για να ενώσει τους ανθρώπους, για να δημιουργηθούν ταυτότητες ενεργών πολιτών, για να προαχθούν οι κοινές αξίες, αλλά και για να μάθουν οι μαθητές μας με έναν τρόπο ο οποίος είναι ευχάριστος και ο οποίος δημιουργεί θετικές στάσεις. Εδώ βλέπουμε την αρχική σελίδα της πύλης και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι σε αυτόν τον χώρο μπορεί κανείς να θαυμάσει αριστουργήματα της τέχνης και της ζωγραφικής, όπως για παράδειγμα το κορίτσι με το μαργαριτερένιο σκουλαρίκι του Βερμέρ, αλλά και κείμενα όπως η Θεία Κωμωδία του Δάντη, χειρόγραφες παρτιτούρες μουσικών όπως ο Μπετόβεν. Το Requiem του Μότσαρτ επίσης μπορεί να το βρει κανείς εδώ, στην πρωτότυπη παρτιτούρα του. Το πρώτο σωζόμενο αντίγραφο της Καινής Διαθήκης, αλλά ακόμα και τη τηλεοπτική μετάδοση από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Έχουμε λοιπόν εδώ, μπορείτε από το chat box να μπαίνετε και στα link τα οποία δίνει ο κύριος Γαλανός. Και είμαστε λοιπόν εκπαιδευτικοί, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τεκμήριο που βρίσκεται στη Europeana. Προφανώς το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δακτυλογραφήσουμε τη λέξη η οποία μας ενδιαφέρει και να την αναζητήσουμε. Όμως υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση, επωφελούμενοι από τις συλλογές που είναι διαθέσιμες, από την περιήγηση, από τις εκθέσεις και από το ιστολόγιο. Αντιλαμβάνεστε ότι ο όγκος των τεκμηρίων είναι πολύ μεγάλος, οπότε έχουν γίνει προσπάθειες από τους διαχειριστές της πλατφόρμας να κατηγοριοποιήσουν αυτά τα τεκμήρια και να τα διαθέσουν στο κοινό για χρήση. Είμαστε λοιπόν στην ενότητα συλλογές και βλέπουμε ότι υπάρχουν 12 θεματικές ενότητες, οι οποίες αφορούν. Καταρχάς βλέπετε 1914-18 τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω των εορτασμών των 100 χρόνων υπάρχει πάρα πολύ πλούσιο υλικό για τον έναν αιώνα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άλλες συλλογές συμπεριλαμβάνουν θέματα αρχαιολογίας, τέχνης,
μόδας, χειρόγραφα, χάρτες και γεωγραφία, μετανάστευση, μουσική, φυσική ιστορία, εφημερίδες, φωτογραφία και αθλήματα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι επιλέγουμε ένα θέμα, όπως είναι η τέχνη από την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι μας οδηγεί σε μία συλλογή από πίνακες, εμπροκειμένο, και αν επιλέξει κανείς, για παράδειγμα, τον πίνακα του Λύτρα, το ψάθινο καπέλο, θα δει ότι τον οδηγεί σε μία περιγραφή του αντικειμένου αυτού, τον τίτλο, τον δημιουργό, το έτος κατά το οποίο δημιουργήθηκε, τον φορέα ο οποίος το διαθέτει, αλλά και τα δικαιώματα τα οποία έχει εκχωρήσει ο δημιουργός και βάσει των οποίων μπορούμε εμείς ή όχι να χρησιμοποιήσουμε το εν λόγω αντικείμενο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο πίνακας δεν έχει copyright, ανήκει στον δημόσιο χώρο, οπότε άνετα θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε σε μία πιθανή παρουσίαση με τους μαθητές μας ή σε ένα άλλο υλικό το οποίο θα μπορούσαμε να παράξουμε. Ένα άλλο παράδειγμα που αφορά και πάλι την ελληνική εμπειρία, το ελληνικό πλαίσιο, είναι ένα άγαλμα, για παράδειγμα, από την ρωμαϊκή εποχή, το οποίο διαθέτει το Science Museum του Λονδίνου. Η Υγεία, λοιπόν, μία από τις κόρες του Ασκληπιού, από την ελληνορωμαϊκή περίοδο, σύμβολο της ιατρικής και της ίασης, και έχει βρεθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται κάτω από την εικόνα, στην Ιταλία στις αρχές του 1900. Βλέπουμε επίσης ότι στην ερώτηση αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εικόνα, can I use it, yes, είναι ελεύθερη προς χρήση, και δίπλα βλέπετε τις άδειες Creative Commons. Την κατηγορία επίσης, η οποία υπάρχει, και τον φορέα ο οποίος το διαθέτει. Υπάρχουν διάφορα φίλτρα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε τα αποτελέσματα που θα έχουμε. Πέρα λοιπόν από τις συλλογές, τη θεματική τους ενότητα, μπορούμε να προσδιορίσουμε το αποτέλεσμά μας όσον αφορά το μέσο, αν θα είναι φωτογραφία, αν θα είναι ήχος, αν θα είναι 3D object κτλ. Την ημερομηνία, την εποχή την οποία δημιουργήθηκε, εάν και κατά πόσο μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω, με ποια τεχνική ενδεχομένως έχει δημιουργηθεί, από ποιο υλικό είναι κατασκευασμένο, το χρώμα του, ακόμα και αυτό, τη χώρα από το ίδρυμα που το διαθέτει, τη γλώσσα στην οποία είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες ή τον συλλέκτη, τον συσσωρευτή, όπως αναφέραμε, τον Εθνικό Συσσωρευτή, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα φίλτρα, λοιπόν, μπορούν να σας βοηθήσουν στο να κάνετε πιο συγκεκριμένη την αναζήτησή σας και πιο άμεσα να έχετε τα αποτελέσματά σας. Αν επιλέξουμε ένα παράδειγμα, όπως είναι η μουσική, βλέπουμε ότι από τις συλλογές πάμε στη μουσική, μας δίνει περίπου 145.000 εικόνες, πάνω από 100.000 ηχογραφήσεις, 82.000 κείμενα, σχεδόν 15.000 βίντεο και 2 τρισδιάστατα αντικείμενα. Βλέπετε όμως ότι πέρα από τις επιλογές που μπορεί να έχετε κλικάροντας πάνω σε κάθε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, δίνει ακριβώς από κάτω και άρθρα σχετικά με τη μουσική, τα οποία δημοσιεύονται στο blog, στο ιστολόγιο της Europeana. Συνδέει με τις συλλογές, παράδειγμα, μουσικών οργάνων, στα keyboards. Γίνεται σύνδεση με τις εκθέσεις, όπως για παράδειγμα με την ελληνική μουσική 19ου και 20ου αιώνα. Με άλλες συλλογές που έχουν να κάνουν με άλλου είδους μουσικά όργανα παλαιότερων εποχών. Και με την ενότητα τι νέο υπάρχει, με ραδιόφωνο και σχετικά σύγχρονες μορφές μουσικής.
Επομένως, σε περίπτωση που δεν αναζητούμε κάτι συγκεκριμένο, μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτές τις έτοιμες προτάσεις και να εμπνευστούμε από αυτές. Αν, για παράδειγμα, επιλέξουμε την ελληνική μουσική και την αναζητήσουμε, βλέπουμε ότι έχουμε αρκετά εκθέματα, πάνω από 6.000. Εδώ τώρα έχω επιλέξει, για παράδειγμα, μία παρτιτούρα, «Σήμερα μαύρος ουρανός», η οποία μπορεί και να κοινοποιηθεί, μπορεί να μεταφορτωθεί, μπορεί οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί και διατίθεται από τη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, οι φίλοι λοιπόν της μουσικής αυτής κοινότητας. Αν επιλέξουμε την καρτέλα «Περιήγηση», εδώ και πάλι έχουμε κάποιες έτοιμες κατηγορίες. Νέο περιεχόμενο, χρώματα, πηγές, θέματα, άνθρωποι, χρονικές περίοδοι και σύνδεσμος με τις γκαλερί που θα δούμε αμέσως μετά. Είμαστε ακόμα στο θέμα της μουσικής. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από μουσικοσυνθέτες. Εδώ ενδεικτικά εγώ έχω επιλέξει και έχω βάλει τον Αμαντέους Μότσαρτ και βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούμε να διαλέξουμε ένα από αυτά τα τεκμήρια που έχουν να κάνουν και με εικόνα και με ήχο και στη συνέχεια δεν μπορούμε όμως να τα χρησιμοποιήσουμε όπως βλέπετε αρκετά από αυτά γιατί δεν έχουν δοθεί αυτά τα δικαιώματα. Μπορούν όμως οι μαθητές μας να τα δουν ή να τα ακούσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης, για παράδειγμα, μιας δραστηριότητας. Συνεχίζοντας το θέμα της μουσικής και προχωρώντας στην ενότητα των exhibitions, των γκαλερί, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι μας δίνει και άλλες επιλογές ως προς την μουσική. Εδώ πέρα έχω επιλέξει τη μουσική του 19ου και 20ου αιώνα και συγκεκριμένα έχουμε το ρεμπέτικο τραγούδι «Ψηλή βροχούλα έπιασε» με αφίσα της εποχής. Μπορεί κανείς, στην πραγματικότητα το περιεχόμενο το ελληνικό έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και μπορεί κανείς να βρει υλικό το οποίο να χρησιμοποιήσει σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις και όχι μόνο για την αρχαία ελληνική ιστορία. Οι εκθέσεις λοιπόν, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν στην ελληνική μουσική πολλές διαφορετικές επιλογές από το αθηναϊκό βαριετέ, είπαμε, μέχρι το ρεμπέτικο. Ένα άλλο πολύ δημοφιλές και επίκαιρο θέμα είναι η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Σε λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια, θα εορταστούν τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να δουλευτεί το θέμα στην τάξη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά τεκμήρια σε σχέση με ένα συγκεκριμένο, εν πάση περιπτώσει, θέμα της ελληνικής ιστορίας, το οποίο μπορείτε να δείτε και στο link πιο αναλυτικά. Μπορείτε να βρείτε από φωτογραφίες, αποσπάσματα από βιβλία, ακόμα και γραμματόσημα, υλικό και μεταγενέστερο δηλαδή, που έχουν διαθέσει διάφοροι φορείς και όχι μόνο από την Ελλάδα. Εδώ έχουμε μία ελαιογραφία με τον όρκο στην Αγία Λαύρα, από τον Θεόδωρο Βριζάκη. Ο λόγος που επέλεξα αυτή την φωτογραφία είναι για να δούμε ότι δεν δίνει δικαίωμα να επαναχρησιμοποιηθεί. Είναι μια ελαιογραφία λοιπόν. Μπορείτε να τη δείτε με τους μαθητές σας, δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να κάνετε, για παράδειγμα, μια δημόσια παρουσίαση. Μπορείτε όμως να συζητήσετε από πού έχει διατεθεί, βλέπουμε εδώ είναι από το Μουσείο Μπενάκη, τι αναπαριστά, για ποιο λόγο, σε ποια χρονική περίοδο κτλ. Συνεχίζουμε με το ιστολόγιο και γυρνάμε στο θέμα της μουσικής, όπου
Υπάρχουν άρθρα δημοσιευμένα από ανθρώπους που εργάζονται για τη Europeana και οι οποίοι έχουν συνδυάσει το υλικό με βάση κάποια συγκεκριμένη θεματολογία. Κάθε μήνα, όπως βλέπετε, η Europeana ανεβάζει αναρτά άρθρα σε σχέση με ένα συγκεκριμένο θέμα από τον κόσμο της μουσικής. Εδώ βλέπουμε ένα θέμα σχετικό με τον Δον Ζουάν στην ομώνυμη όπερα του Μότσαρτ. Αυτά όσον αφορά την περιγραφή της πύλης Europeana. Είδαμε λοιπόν κάποια πρακτικά και εύχρηστα εργαλεία, φιλικά προς το χρήστη, για την εξερεύνηση αυτού του περιεχομένου, για την ανταλλαγή του περιεχομένου σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον. Αυτά τα εργαλεία πιστεύουν οι δημιουργοί τους ότι θα καταστήσουν εύκολη την χρήση του υλικού από τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο σε διάφορες χώρες και σχετίζονται όπως βλέπετε και συνδυάζουν όχι μόνο διάφορες γεωγραφικές περιοχές αλλά και διαφορετικές χρονικές περιόδους. Τώρα, συγκεκριμένα για την εκπαίδευση, υπάρχουν δράσεις οι οποίες εμπλέκουν τους μαθητές, όπως είναι το Transcribathon, δηλαδή ο μαραθώνιος μεταγραφής εγγράφων, για παράδειγμα, για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από τεκμήρια που διατίθενται, χειρόγραφα, από κάρτες, από γράμματα, από πιστοποιητικά κτλ. Και έχουν διατεθεί από πολλές χώρες σε σχέση με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι μαθητές λοιπόν μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτό, και έχουν ήδη λάβει πολλοί μαθητές μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, είτε ομαδικά είτε ατομικά, κάνοντας μεταγραφή τέτοιων εγγράφων. Θα σας δείξω ενδεικτικά και μόνο ένα πιστοποιητικό εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, το οποίο έχει διατεθεί κάπου από την κεντρική Ελλάδα. Βλέπετε στο χάρτη ότι υπάρχει το πιν από την περιοχή όπου διατέθηκε και κάτω με λίγο πιο μικρά γράμματα βλέπετε την μεταγραφή του ηλεκτρονικά και με τρόπο ο οποίος είναι ευανάγνωστος. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλά από αυτά τα πρωτότυπα κείμενα δεν θα μπορούσαν να διαβαστούν αν δεν γινόταν μια τέτοιου είδους μεταγραφή. Ο όγκος βέβαια των κειμένων είναι τεράστιος, οπότε υπάρχει πάντα χώρος και χρόνος για να ασχοληθεί κάποιος που θα το ήθελε. Γυρίζω λίγο πίσω στην δράση GIFI TAP. Τα GIFs τα γνωρίζουμε όλοι, μικρής διάρκειας βίντεο. Μπορούν λοιπόν οι μαθητές σας, παίρνοντας ένα αντικείμενο το οποίο τους εμπνέει και το οποίο είναι ελεύθερο και από copyright ή έχει ανοιχτές άδειες, να το μετατρέψουν σε GIF, δίνοντάς του ζωή και μάλιστα να πάρουν μέρος σε κάποιο είδους διαγωνισμό που οργανώνεται από την Europeana κάθε χρόνο και να κερδίσουν ενδεχομένως και κάποιο βραβείο. Με τον τρόπο αυτό έρχονται πιο κοντά στους μαθητές και στην νοοτροπία τους πολλά έργα τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν παλιότερα περισσότερο απομακρυσμένα από αυτούς. Τώρα, η Europeana εκτός από πύλη και ψηφιακή βιβλιοθήκη και συσσωρευτής έχει και ένα δίκτυο με περισσότερα από 220 μέλη. Αυτό το δίκτυο είναι οργανωμένο γύρω από 6 κοινότητες ενδιαφέροντος. Εδώ έχουμε μία από αυτές, που είναι η Europeana Education και η οποία επιχειρεί τη στενότερη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην εκπαίδευση. Βλέπουμε λοιπόν ότι διατίθενται εκδόσεις, υπάρχει αντίστοιχη κοινότητα εκπαιδευτικών, υπάρχουν συνεργασίες και crowdfunding δραστηριότητες.
τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε και να εξερευνήσετε. Οι υπόλοιπες κοινότητες ενδιαφέροντος είναι η Europeana Tech, που αφορά την διαλειτουργικότητα, την πολυγλωσσική αναζήτηση, την παραγωγή νέας γνώσης αξιοποιώντας ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα. Επίσης, η Europeana Impact, η οποία προσπαθεί να επιχειρήσει μια ενιαία προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί το αντίκτυπος της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Europeana Research, που διερευνά τους τρόπους με τους οποίους η πολιτιστική κληρονομιά γίνεται αξιοποιήσιμη στην έρευνα. Και η Europeana Copyright, που επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει πάνω σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ανοιχτού διαμοιρασμού της ψηφιακής κληρονομιάς. Στο δίκτυο αυτό που προανέφερα και στον σύνδεσμο αυτών που σας έδειξα και που υπάρχει και εδώ διαθέσιμος, μπορεί κανείς να βρει έτοιμα εκπαιδευτικά σενάρια που δημιουργήθηκαν από Γάλλους εκπαιδευτικούς με αξιοποίηση των πόρων της Europeana. Μπορείτε να τα δείτε και να πάρετε ιδέες, ακόμα και αν δεν είστε εκπαιδευτική γαλλικής γλώσσας. Κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το Massive Open Online Course της Europeana, το οποίο ξανατρέχει φέτος, ξεκίνησε χθες και είναι διαθέσιμο στο χώρο του European SchoolNet Academy. Europeana in your classroom, λοιπόν. Building 21st Century Competencies with Digital Cultural Heritage. Αν θέλετε, επομένως, να εντρυφήσετε περισσότερο στο θέμα της Europeana, να αναπτύξετε τα δικά σας σενάρια, να τα δημοσιεύσετε ενδεχομένως, όπως θα δείτε ότι μπορεί κανείς να κάνει στο αποθετήριο του Future Classroom Lab, αλλά και να συζητήσετε με εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη πάνω στο θέμα της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο και να εγγραφείτε σε αυτό το MOOC, το οποίο ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει για 6,5 εβδομάδες. Επίσης, υπάρχουν και παιχνίδια. Εδώ έχω επιλέξει ένα μόνο, το οποίο αφορά μαθητές δημοτικού. Είναι ευχάριστο, αλλά είναι και εκπαιδευτικό. Μαθαίνει στα παιδιά να ασχολούνται, να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν την αξία των μεγάλων ζωγράφων και των πινάκων που έχουν δημιουργήσει. Ενώ παράλληλα υπάρχει και το δίκτυο της Historiana, που είναι πολύ καλά οργανωμένο και διαθέτει έτοιμες δραστηριότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην τάξη σας και έτοιμα σενάρια επίσης σε μια ποικιλία θεμάτων. Για παράδειγμα, βλέπετε πολύ πολύ ενδεικτικά κάποιες μαθησιακές δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες σε μεγάλη ποικιλία θεματολογίας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι θέματα που μπορούν να συνδυαστούν διαθεματικά και με την κοινωνιολογία, όπως και με τις πολιτικές επιστήμες. Το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, το οποίο συζητήσαμε και που σχετίζεται άμεσα με τη χρήση των πόρων αυτών στην εκπαίδευση, θα μπορείτε να το διερευνήσετε πιο αναλυτικά μελετώντας τις πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα creativecommons.org/licenses, αλλά και στα ελληνικά από τον φορέα ΕΛΑΚ και τα Creative Commons και πάλι, και συγκεκριμένα σε σχέση με τις εικόνες που διατίθενται από την Europeana και να κάνετε και σχετική αναζήτηση. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν 6 είδη αδειών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την αναφορά του δημιουργού, την αναφορά δημιουργού και παρόμοια διανομή, την αναφορά δημιουργού χωρίς παράγωγα έργα, αναφορά δημιουργού με μη εμπορική χρήση, αναφορά δημιουργού με μη εμπορική χρήση και παρόμοια διανομή, αναφορά δημιουργού με μη εμπορική χρήση και χωρίς παράγωγα έργα.
Αναλυτικά λοιπόν πληροφορίες σε σχέση με όλα αυτά μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα που ανέφερα και να έχετε στο νου σας ότι οι άδειες αυτές είναι, μπορείτε εσείς οι ίδιοι να τις χρησιμοποιήσετε για το υλικό που θα παράξετε με τους μαθητές σας, δίνοντας το δικαίωμα σε μελλοντικούς χρήστες να χρησιμοποιήσουν ή όχι το υλικό αυτό, αλλά ταυτόχρονα τις ενσωματώνετε στο υλικό σας για κάθε πόρο της Europeana ή οποιοδήποτε άλλου φορέα χρησιμοποιήσετε. Είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές από πολύ μικρή ηλικία στο θέμα του σεβασμού, στα πνευματικά δικαιώματα και η Europeana προσφέρει αυτή την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό. Όταν επιλέξετε έναν πίνακα ή ένα οποιοδήποτε άλλο αρχείο της Europeana, κάποιες βασικές πληροφορίες που πρέπει να δώσετε είναι ο τίτλος του έργου, το όνομα του δημιουργού, η ημερομηνία κατά την οποία παρήχθη, το όνομα του φορέα ο οποίος διαθέτει το αντικείμενο, οι άδειες, όπως περιγράψαμε, και ένας απευθείας σύνδεσμος στο αντικείμενο εάν το χρησιμοποιείτε online. Τώρα, υπάρχουν επίσης από τη Historiana, επανέρχομαι, και προτάσεις δραστηριοτήτων για το πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει διάφορες φωτογραφίες ή υλικό, όχι μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, αλλά μέσα από μια γενικότερη τυπολογία. Η πρώτη δραστηριότητα, Picture Shorts, βοηθά τους μαθητές να κατηγοριοποιήσουν, να βάλουν επίσης χρονολογική σειρά και να δώσουν ορισμούς σε σχέση με γεγονότα που συνέβησαν ή με ιδέες ή με οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα και με αυτόν τον τρόπο να επιλέξουν, να αναλύσουν και να συνθέσουν πληροφορίες. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την δραστηριότητα που αφορά την ανάλυση ομιλιών οι οποίες έχουν θέμα την προπαγάνδα και να βοηθήσετε τους μαθητές να κατανοήσουν πώς μπορεί ένας λαός να χειραγωγηθεί μέσα από τον δημόσιο λόγο. Είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα η οποία αναπτύσσει την κριτική σκέψη. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από την πολύ πολύ πλούσια συλλογή φωτογραφιών της Europeana, η οποία πρέπει να πω ότι συμπεριλαμβάνει και έργα διάσημων φωτογράφων, αλλά και απλά snapshots από διάφορα σημαντικά και μη γεγονότα, για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να μπουν στη θέση κάποιων πρωταγωνιστών και να εμπλακούν περισσότερο προσωπικά, αντιλαμβανόμενοι τις συνθήκες, το θέμα, τη συγκυρία. Μια άλλη πολύ ωραία ιδέα είναι να κάνει κανείς έναν φανταστικό χάρτη, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν μια αίσθηση και του χώρου, αλλά πιθανώς και του χρόνου μέσα από αυτούς τους χάρτες. Είδαμε ήδη, για παράδειγμα, ότι οι χάρτες χρησιμοποιούνται στην περίπτωση των μεταγραφών των αυθεντικών επιστολών, κειμένων κτλ. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε μία δραστηριότητα σωστό ή λάθος, όμως κάνοντάς την πιο ζωντανή, καθώς μπορούμε να ζητήσουμε, για παράδειγμα, από τους μαθητές μας να κάνουν μία επανάληψη ενός ιστορικού γεγονότος το οποίο έχουν εντρυφήσει για ένα χρονικό διάστημα, να κάνουν, παράδειγμα, μία χρονογραμμή ή μια περίληψη με θέματα τα οποία θεωρούν ότι υπήρξαν σύμφωνα με την ιστορική αλήθεια ή όχι. Αυτό είναι άπτεται και της φαντασίας, τέλος πάντων, του εκπαιδευτικού για το πώς μπορεί να συνδέσει κάποια γεγονότα και να τα προτείνει στους μαθητές. Άλλα παραδείγματα δραστηριοτήτων και εργαλείων που μπορεί κανείς να βρει στην Europeana και στα Historiana, συγγνώμη, και στα Historiana Labs, τα οποία είπαμε όμως ότι είναι μέρος της Europeana,
είναι να δημιουργηθούν και πάλι χάρτες όπου μπορεί κανείς να αναφέρει, να καρφιτσώσει αντικείμενα ανάλογα με διάφορες χρονικές περιόδους ή με διαφορετική θεματολογία και προτείνεται και ένα εργαλείο όπως το Click to Map, χωρίς βέβαια αυτό να είναι αποκλειστικό. Μπορούν να δημιουργηθούν γραφικοί οργανωτές και χρονογραμμές με το Mind Map, αλλά όχι μόνο προφανώς. Μία δραστηριότητα που αρέσει πολύ στα παιδιά είναι αυτή που έχει να κάνει με virtual reality, με εικονική πραγματικότητα, με τα γυαλιά που όλοι γνωρίζουμε και τα οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να φέρουν κοντά την ιστορία και να τη ζωντανέψουν μπροστά στα μάτια των παιδιών. Ακόμα και γρήγορα και εύκολα σκέτς, ζωγραφιές μπορούν να συντελέσουν στο να έρθει κοντά η ιστορία στους μικρούς και μεγαλύτερους μαθητές. Ένα άλλο εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για αξιολόγηση, είναι το Plickers και απευθύνεται κυρίως σε μαθητές, σε εκπαιδευτικούς ιστορίας, αλλά όχι αποκλειστικά. Υπάρχουν ωστόσο και δραστηριότητες οι οποίες δεν αφορούν μόνο τα μαθήματα της των ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά και τα γνωστά μαθήματα STEM, Science, Technology, Maths, Engineering, με θέματα όπως λοιπόν η ενέργεια, πώς είναι εξαρτημένες από τις πηγές ενέργειας οι χώρες, οι ευρωπαϊκές και όχι μόνο, πώς μπορεί ίσως το οικολογικό αποτύπωμα να ελεγχθεί, να μετρηθεί και να αναπροσαρμοστεί. Θέματα επίσης όπως κάποιοι διάσημοι εφευρέτες, αναφέρω τον Λεωνάρντο Νταβίντσι και τις εφευρέσεις του που θα μπορούσαν και πολλών άλλων βέβαια επιστημόνων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοια θετικά μαθήματα, αλλά και πιο σύγχρονες τάσεις όπως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η επιστήμη, η ηθική, η βιοηθική και πολλά άλλα. Και ένα θέμα το οποίο είναι πολύ επίκαιρο και έβαλα εδώ γιατί αφορά τη χώρα μας είναι η Ελλάδα στην εποχή μετά από τη Σέγγεν και την συνθήκη αυτή, τα σύνορα, η μετανάστευση και πώς αυτά επηρεάζουν αρχικά βέβαια την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, σίγουρα και όλη την Ευρώπη. Τα link τα βάζουμε στο chat box για να τα χρησιμοποιήσετε. Γιατί δεν έχω τα email όσων αυτή τη στιγμή παρακολουθούν την τηλεκπαίδευση. Επίσης μπορείτε να ακολουθήσετε τη Europeana στα social media, κυρίως στο Twitter και στο Pinterest, αλλά και στο LinkedIn και με το hashtag European Education να δείτε κάθε φορά ό,τι νέο υπάρχει. Στο Pinterest επίσης μπορείτε να δείτε συλλογές οι οποίες παρουσιάζονται κάθε φορά και να εμπνευστείτε για να αναζητήσετε και κάτι περαιτέρω. Εδώ η δική μου παρουσίαση φτάνει στο τέλος της και μπορούμε να έχουμε χρόνο για λίγη συζήτηση. Μπορείτε να δακτυλογραφήσετε στο chat box τις ερωτήσεις σας και να τα συζητήσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ εσάς καταρχάς, από όσους είστε αυτή τη στιγμή εδώ, έχετε ποτέ χρησιμοποιήσει τη Europeana μέχρι τώρα? Δεν την έχετε χρησιμοποιήσει επειδή δεν γνωρίζατε
ή επειδή τέλος πάντων το γνωρίζετε, αλλά για κάποιο λόγο δεν δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Θεωρείτε ότι μετά από τη σημερινή παρουσίαση και τις ιστοσελίδες, τα links τα οποία δόθηκαν, αλλά και τα παραδείγματα δραστηριοτήτων, βρίσκεστε λίγο πιο κοντά στο να διερευνήσετε αυτό το υλικό. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ από τη δική μου εμπειρία είναι ότι γενικά όταν ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο, ίσως είναι λίγο δύσκολο να το βρείτε ή να είναι περιορισμένα σε κάποιες περιπτώσεις τα αντικείμενα που θα παρουσιαστούν ή μπορεί να τα να μην έχουν ανοιχτές άδειες χρήσης. Όμως τα εργαλεία αυτά, οι συλλογές, η περιήγηση, οι εκθέσεις και το blog είναι, νομίζω, πολύ χρήσιμα. Μας δίνουν ιδέες που πολλές φορές ίσως να μην τις είχαμε σκεφτεί και οι ίδιοι και νομίζω ότι μπορούν να συντελέσουν στο να επωφεληθούμε από αυτά που είναι διαθέσιμα και ήδη οργανωμένα. Τα links τα οποία αναφέρετε, αυτά που έχουμε βάλει ήδη στο chatbox, εννοείται. Γιατί δεν τα έχετε πάρει ήδη? Τα έχουμε δώσει, γι' αυτό το λόγο. Αν τα έχετε ανοίξει, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Κυρία Σιώτου, αυτό για παράδειγμα που έδωσα για τη δραστηριότητα με τα virtual reality είναι πρόταση για είδος δραστηριότητας. Από εκεί και πέρα, αν ακολουθήσετε το σύνδεσμο που δώσαμε για αυτό μέσω της Historiana, μπορείτε να δείτε όποιες λεπτομέρειες υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει έτοιμο υλικό το οποίο να χρησιμοποιηθεί για τα virtual reality γυαλιά. Είναι είδος δραστηριότητας γενικότερης. Επίσης, ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να τονίσουμε είναι η σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος που διδάσκεται. Θα πρέπει αυτό να το φροντίσετε έτσι ώστε να συνδέεται με κάποια ενότητα του αναλυτικού σας προγράμματος. Ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχουν, ξέρω μάλλον ότι υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί που είναι των θετικών επιστημών εδώ μαζί μας. Εάν και κατά πόσο θεωρούν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υλικό της Europeana σε αυτά τα μαθήματα.
Πολύ ωραία, κυρία Γιάννου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία αυτή. Learning to disagree, λοιπόν. Πηγές ιστορικές οι οποίες αφορούν αμφιλεγόμενα ιστορικά θέματα, πολύ πραγματικά σημαντικά, πολύ πρόσφατα. Και θα χαρούμε πολύ να δούμε το υλικό σας στη Χιστοριάνα και την παρουσίασή σας, να μας ενημερώσετε. Είμαστε λοιπόν στους εκπαιδευτικούς των θετικών επιστημών και η ερώτηση είναι αν πιστεύετε ότι μπορεί και ενδεχομένως κάποιες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το υλικό της Europeana για τέτοιου είδους μαθησιακές δραστηριότητες. Η κυρία Σιώτου, λοιπόν, η οποία είναι φυσικός, αναφέρει ότι υπάρχουν συλλογές σχετικές με τη βιολογία, αλλά και με την φυσική και την ιστορία της τέχνης. Πολύ ενδιαφέρον. Θα περιμένουμε να δούμε τη δουλειά σας, κυρία Σιώτου. Η κυρία Πουρνάρα αναφέρει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες και σε project, για παράδειγμα, με θέμα τον προγραμματισμό, επίσης πολύ ενδιαφέρον. Σε κοινωνικά θέματα, λέει η κυρία Μαραβελάκη, επίσης, που συνδυάζονται με τις επιστήμες, εφευρέσεις και εφευρέτες, γυναίκες επιστήμονες και επίσης μην ξεχνάμε ότι σε λίγες μέρες, αρχές Μαρτίου, γιορτάζεται η μέρα της γυναίκας. Ίσως είναι ένας ωραίος τρόπος για να τιμήσουμε τις γυναίκες. Και πράγματι, ναι, κύριε Κουγιουρούκη, υπάρχει άφθονο υλικό πάνω σε αυτό το θέμα. Επομένως, είναι προφανές ότι η ψηφιακή διάθεση της πληροφορίας αποτελεί μία αναγκαιότητα, όπως και η παρουσίαση και η διάθεση στο ευρύ κοινό των τοπικών θησαυρών και σε επίπεδο εθνικό, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και διεθνές, ώστε να αναδειχθεί το πολιτιστικό κεφάλαιο της Ελλάδας, της Ευρώπης και όλων των συνεργαζόμενων χωρών. Θα γράψω στο... Ναι, τα ελληνικά τραγούδια και όπως είπαμε έχει μεγάλη ποικιλία πάνω σε αυτό το θέμα. Θα γράψω στο chat box το email μου. Μπορείτε, εάν θέλετε, το recording από την τηλεκπαίδευση να μου στείλετε το email σας για να σας το στείλω. Και εκεί, αν θέλετε και τα links, μπορείτε να τα δείτε και να τα χρησιμοποιήσετε ξανά. GK, underscore, κάτω παύλα, Dora, παπάκι, hotmail.com. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας σήμερα και ελπίζω σε πιθανή επόμενη τηλεκπαίδευση να σας ξαναδούμε
Και ίσως να έχετε ήδη και κάποιες εκπαιδευτικές δράσεις χρησιμοποιώντας αυτούς τους σπόρους. Καλό σας βράδυ.